Εγώ αυτό που θέλω να αναφέρω σαν φαρμακευτικός σύλλογος είναι ότι το πρόβλημα των ελλείψεων των φαρμάκων είναι ένα φαινόμενο δραματικό αυτή τη στιγμή, ειδικά στο νομό μας. Έχουμε κάνει πάρα πολλές ενέργειες και αυτή τη στιγμή έχουμε καταγράψει παραπάνω από 200 σκευάσματα πρώτης γραμμής, τα οποία είναι αυτή τη στιγμή σε έλλειψη. Πρόκειται για φάρμακα που αφορούν όλο το φάσμα των παθήσεων, πιο συγκεκριμένα αντιβιωτικά, παιδικά εμβόλια, αντιεπιληπτικά φάρμακα, αντικαταθλιπτικά, οφθαλμολογικά, γενικώς φάρμακα για όλες τις παθήσεις και για όλους τους ανθρώπους. Οι ελλείψεις φαρμάκων έχουν ενταθεί στο μέγιστο βαθμό και πλέον δεν αποτελούν αποκλειστικά και μόνο ελληνικό φαινόμενο, αλλά πανευρωπαϊκό και ίσως και παγκόσμιο. Η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύεται να βελτιώνεται, ενώ οι φαρμακοποιοί δίνουμε καθημερινά μεγάλο αγώνα για να βρούμε έστω και ένα κουτί ώστε να εξυπηρετήσουμε τους ασθενείς μας. Στο τέλος, αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, διότι στα περισσότερα φάρμακα πλέον δεν υπάρχουν αποθέματα. Κύρια αιτία των ελλείψεων για μας είναι οι μειωμένες εισαγωγές και οι αυξημένες παράλληλες εξαγωγές των φαρμάκων. Τα σκευάσματα που λείπουν είναι κυρίως πολυεθνικών εταιριών, τα οποία έχουν εξαγωγικό ενδιαφέρον. Οι ελλείψεις όλων των ειδών των φαρμακευτικών κατηγοριών είναι παλιό και διαχρονικό πρόβλημα, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Στην Ελλάδα οφείλεται από μια μεριά στις μειωμένες ποσότητες φαρμάκων που προμηθεύουν οι ίδιες οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις, είτε επειδή φοβούνται την εξαγωγή τους, είτε επειδή δεν τη θεωρούν εμπορικά συμφέρουσα λόγω χαμηλής τιμής. Απ' την άλλη, όμως, υπάρχουν και παράλληλες εξαγωγές. Αυτό συμβαίνει όταν ορισμένες φαρμακαποθήκες δεν διαθέτουν τα φάρμακα που προορίζονται για τους Έλληνες ασθενείς στην ελληνική αγορά, αλλά τα εξάγουν στο εξωτερικό σε υψηλότερες τιμές, καθώς υπάρχει σημαντική διαφορά τιμών στη χώρα μας σε σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ. Το φθηνό ελληνικό φάρμακο αφήνει μεγάλα περιθώρια κέρδους εξαγωγής. Ο ΕΟΦ έχει την υποχρέωση που απορρέει από το καταστατικό της δημιουργίας του να παρεμβαίνει για να καλύπτει τις ανάγκες των Ελλήνων πολιτών σε φάρμακα όταν αυτά ελείπουν από την ελληνική αγορά. Του Υπουργείου Υγείας, ως προϊστάμενη αρχή του ΕΟΦ, έχει την υποχρέωση να ελέγχει αν ο ΕΟΦ τηρεί τις υποχρεώσεις του και σε ποιο βαθμό. Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων δημιούργησε μηχανισμούς ελέγχου αλλά και απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών για την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά ακόμα και επιβολή χρηματικών προστήμων στο παρελθόν σε εταιρείες που διαπιστώθηκε ότι παρεμβαίνουν στη σχετική αυτή νομοθεσία. Όμως τίποτα από τα παραπάνω δεν απέδωσε, δίνοντας οριστική λύση σε αυτό το πρόβλημα. Η ως τώρα τακτική που εφαρμόζεται και από τον ΕΟΦ και από το Υπουργείο Υγείας δυστυχώς δεν αποφέρει κάποιους καρπούς. Παρά τις πρόσφατες εξαγγελίες που έδωσε ο Υπουργός Υγείας για τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των φαρμάκων, όπως η έκδοση και η ανάρτηση επικυρωποιημένης λύσης απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών, ηλεκτρονική συνταγογράφηση ελλειπτικών φαρμάκων, τίποτα από αυτά δεν έχει επιφέρει κάποιο αποτέλεσμα και η ταλαιπωρία στους ασθενείς παραμένει πάρα πολύ μεγάλη.